Η Σελήνη ήταν πάντα ενιγματική. Όχι μόνο στη φαντασία των συγγραφέων, αλλά και στον πιο τυχαίο παρατηρητή της. Από την αρχαιότητα κιόλας, οι μύθικοι ιστορίες για το ουράνιο αυτό σώμα, που κοιτάζει τη γη μόνο με τη μία πλευρά του, αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για χιλιάδες συγγράμματα και προσπάθειες, ώστε να κατανοήσει ο άνθρωπος την παράξενη φύση του δορυφόρου αυτού με τις τόσες ιδιαιτερότητες. Σήμερα η επιστήμη, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, δείχνει να αφήνει πίσω της όλες αυτές τις δυσιδαιμονίες και αντιλήψεις και να προχωράει σε τεκμηριωμένες απόψεις που φέρνουν τη Σελήνη πιο κοντά στην πραγματικότητα και τη λογική της γνώσης του σύμπαντος. Ωστόσο, ακόμα και τα ίδια τα βίντεο από επίσημες πηγές της NASA και άλλων διαστημικών οργανισμών του κόσμου φέρνουν στο φως ξανά τα ενίγματα του παρελθόντος, επαναλαμβάνοντας την αδιέξοδη και πεισματική πορεία της Σελήνης να θέλει να τυραννάει την ανθρωπότητα. Η Σελήνη, σαν ουράνιο σώμα, ασκεί σημαντική επίδραση σε όλες τις εκδηλώσεις της Γης, παλήρειες, βαρυτικά και ηλεκτρικά φαινόμενα, αυξομοίωση του ηλεκτρικού δυναμικού, αύξηση δέντρων, αναστάτωση οργανισμών, κρίσης αιμορραγιών και έντονος επηρεασμός αθλητών και μοναχικών ανθρώπων. Το 1957, ο Jones, διευθυντής του αστεροσκοπείου του Greenwich, απέκλειε με επιστημονικά επιχείρηματα την περίπτωση να πατήσει ο άνθρωπος το πόδι του στο φεγγάρι, διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από την έλξη της Γης. Διαψεύστηκε πανηγυρικά μετά από 12 χρόνια. Στην επιστήμη δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Την εκδοχή της δημιουργίας Γης Σελήνης ταυτόχρονα πρέπει να την αποκλείσουμε, γιατί η πυκνότητα της Γης είναι 5,5 και της Σελήνης 3,3. Η ηλικία των πετρωμάτων που έφεραν οι αποστολές του Απόλλων από τη Σελήνη παρουσιάζουν ηλικία που κυμαίνεται από 7 έως 20 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ της Γης είναι 4,5 και του ηλιακού συστήματος 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Έτσι, αν και πολλά σεληνιακά φαινόμενα είναι εξηγήσιμα από εμάς τους πολλούς, υπάρχουν κάποια φαινόμενα που δεν γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι οι δακτύλοι γύρω από το φεγγάρι. Γνωστά και ως σεληνιακά φωτοστέφανα, αυτοί οι φωτεινοί λευκοί δακτύλοι φωτός μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του σεληνιακού ημερολογίου και οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, ειδικά το χειμώνα. Αλλά αν ελπίζετε να δείτε, θα πρέπει να αγνοήσετε το νούμερο ένα κανόνα της παρατήρησης των άστρων: να μην κοιτάτε τα αστέρια σε συννεφιασμένο καιρό. Ας γνωρίσουμε λοιπόν την άλλο. Κοιτώντας το χειμωνιάτικο ουρανό, ακόμα και από την Ελλάδα, μπορεί να έχετε δει τη Σελήνη με ένα δαχτυλίδι γύρω της. Όταν συμβαίνει, το βλέπουν συγχρόνως πολλά μέρη της επικράτειας αλλά και των πόλεων. Είναι ένα φαινόμενο που εντυπωσιάζει ιδίως όταν συνδυάζεται με ένα μεγάλο ολόγιωμο φεγγάρι. Στο παρελθόν, το φαινόμενο της Άλλο και άλλα παρόμοια φαινόμενα της ατμόσφαιρας χρησιμοποιήθηκαν ως μια εμπειρική μορφή πρόβλεψης του καιρού πριν από την ανάπτυξη της μετεωρολογίας. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές προγνωστικό κριτήριο καιρού. Τα υψηλά νέφη που περιέχουν τους παγοκρυστάλλους και που απαιτούνται να δημιουργηθούν οι δακτύλοι υποδηλώνουν ένα μετοπικό σύστημα που πλησιάζει. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις το μέτωπο μπορεί να είναι ενεργό ή να αλλάξει πορεία από την περιοχή και να μην δημιουργηθεί εν τέλει βροχή. Άλλος λοιπόν ονομάζεται το οπτικό φαινόμενο που προκαλείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του ηλιακού ή σεληνιακού φωτός πάνω στους παγοκρυστάλλους των νεφών. Οι κρύσταλλοι ενεργούν σαν πρίσματα που παραμορφώνουν το φως και το κάνουν να φαίνεται σαν στεφάνι γύρω από τη Σελήνη. Και επειδή βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη παγοκρυστάλλων, τα νέφη που μπορούν να προκαλέσουν το φαινόμενο αυτό βρίσκονται σε ύψος πάνω από 6.000 μέτρα. Τέτοια νέφη είναι τα λεγόμενα νότερα ή θησανοστρώματα. Παρόμοια με τα ουράνια τόξα, τα σεληνιακά φωτοστέφανα σχηματίζονται όταν το φως αλληλεπιδρά με το νερό που αιωρείται στον αέρα. Αυτό το νερό είναι παγωμένο και βρίσκεται σε σύννεφα που μοιάζουν με πέπλο και που συναντάμε στα 20.000 πόδια και πάνω από τα κεφάλια μας. Συνήθως το ηλιακό φως ή το φως της Σελήνης αντανακλάται από κρυστάλλους πάγου που παράγουν το λευκό δακτύλιο. Ωστόσο, αν οι φωτεινές ακτίνες χτυπήσουν το φως σε συγκεκριμένη γωνία, τότε κάποια ποσότητα φωτός μπορεί να ανακλαστεί και σε αυτή την περίπτωση ο δακτύλιος θα έχει αχνό χρώμα. Η πλειοψηφία των κρυστάλλων πάγου έχουν εξαγωνικό σχήμα ή 6 πλευρές και η πιο κοινή γωνία διάδρασης μέσω ενός τέτοιου κρυστάλλου είναι περίπου 22 μοίρες. Αυτός είναι και ο πιο συχνός τύπος δακτυλίου. Οι κρύσταλλοι με διαφορετική δομή ή που βρίσκονται σε διαφορετική γωνία από τον ήλιο μπορεί να οδηγήσουν σε δακτυλίους που ποικίλουν σε μέγεθος, με τους μικρούς που παράγονται σε 9 μοίρες και τους μεγαλύτερους σε 46 μοίρες, να είναι σχετικά συνηθισμένοι. Σε μερικές περιπτώσεις σχηματίζουν μόνο ένα μέρος του δακτυλίου που εμφανίζεται σαν τόξο.
Ακόμα το μέρος του ουράνιου θόλου που περικλεί άλλος είναι πάντα ασθενέστερα φωτιζόμενο σε σχέση με την υπόλοιπη έκταση. Ανάλογα όμως με τη θέση του Ήλιου ή της Σελήνης, το φαινόμενο της Άλλο μπορεί να συνοδεύεται και με άλλα συνάφη φαινόμενα όπως στήλες, φωτεινό σταυρός, περιζενηθιακό τόξο και άλλα. Γενικά αυτό το φαινόμενο ανήκει στις υφεσιακές καταστάσεις, δηλαδή όταν ακολουθεί η ύφεση χωρίς όμως αυτό να αποτελεί και ασφαλές προγνωστικό κριτήριο καιρού, παρότι συνήθως θα ακολουθούν θύελλες. Αρκετοί αναφέρουν πως τα σύννεφα αυτά προηγούνται κατά 24 με 48 ώρες από κάποια καταιγίδα. Έτσι το φωτοστέφανο της Σελήνης είναι σύμφωνα με κάποιους ένας προάγγελος κακοκαιρίας. Στην πρώτη περίπτωση ο κύκλος έχει χρώμα λευκό. Όταν όμως είναι έντονο το φαινόμενο, το εσωτερικό είναι ερυθρό με διάφορες χρωματικές ζώνες που μπορείτε να παρατηρήσετε, όπως πορτοκαλί, κίτρινη και σπανίως πράσινη. Πολύ σπάνια παρατηρείται και κυανή. Το μέρος του ουρανού που περικλεί ή άλλος είναι πάντα στενέστερα φωτιζόμενο σε σχέση με την υπόλοιπη έκταση. Ανάλογα όμως της θέσης του ήλιου ή της Σελήνης, το φαινόμενο της Άλλο μπορεί να συνοδεύεται και με άλλα συναφή φαινόμενα που κάνουν τον ουρανό εντυπωσιακό.